Θα παραιτηθείτε, κύριε Ρήγα, κατά τη χθεσινή συγκέντρωση. Το αίτημα της συγκέντρωσης είναι παραιτηθείτε. Θα παραιτηθείτε. Κύριε Λυρετζή, νομίζω ότι πια όλα αυτά έχουν φτάσει το όριο του ανέκδοτου. Γιατί? Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτον ότι η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο το οποίο μιλάει για οικονομική δυσκολία, έβαλε αντιδημοκρατική εκτροπή και αυτό ήταν η εξίσωση έλγε με το κοινωνική ένταση. Δεν της βγαίνει. Δεν της βγαίνει. Μισό λεπτό. Θα σας πει ότι μιλάτε για εχθρούς της χώρας. Μισό λεπτό και θα σας εξηγήσω. Αυτό λοιπόν δεν της βγαίνει, δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν της βγαίνει σε αυτό λοιπόν αυτό το πράγμα, όπως δεν της βγήκε και το φύγεται κολεγέη, το ζητάω εκλογές. Και δεν της βγαίνει γιατί έχει βρεθεί σε στρατηγικό αδιέξοδο όλη αυτή την περίοδο. Η αξιολόγηση έκλεισε. Έχουν ολοκληρωθεί τα θέματα για το χρέος και το δρομολόγιο αυτή τη στιγμή και είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν της βγαίνει λοιπόν γιατί μιλούσαν για βιωσιμότητα του χρέους, ενώ πια όλοι παραδέχονται ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη, το οποίο για μας είναι και το πιο σπουδαίο από όλα. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλλαγή στάσης και κυβερνήσεων, και θα έχουμε και στην Ισπανία αλλαγή, και υπάρχουν και αλλαγή σκέψης όσο αφορά το θέμα του χρέους. Με συγχωρείτε, κύριε. Να τελειώσω τώρα. Να τελειώσω όλη την άραση. Να ολοκληρώσω. Αλλά όμως, συζητάτε για παράδειγμα για το χρέος. Δεν μας λέτε μια κουβέντα για το μη βιώσιμο του χρέους που έχει ο κάθε πολίτης. Ναι, που είναι η εφορία του, το έμφυα του, η άμεση φορολογία του κτλ. Εμείς δεν έχουμε μη βιώσιμο. Θα συμφωνήσω ότι δεν μίλησα τώρα. Ναι, να μιλήσω βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, λέω ότι αυτά τα οποία εμείς ψηφίσαμε, να το πω για άλλη μια φορά, ήταν μετά από μια περίοδο την οποία δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη και βεβαίως ήταν, θα έλεγα, ως μέτρα δύσκολα για μας, πολύ δύσκολα. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν μια επιλογή συνειδητή που έχει τα αποτελέσματά της, σας λέω και σε επίπεδο πια Ευρώπης, δεν είμαστε πια μόνοι μας στην Ευρώπη. Τώρα, εκείνα δηλαδή που ζητούσαν. Αυτή η συμφωνία θα βγει στην πραγματικότητα. Βεβαίως και θα, βγει αυτή είναι, η συμφωνία. Χωρίς αλλαγές. Χωρίς αλλαγές και βγαίνει όπως φαίνεται μέχρι σήμερα. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά τα οποία είχαν υπογράψει και με το mail Χαρδούβελ και το είπε και ο κύριος Χαρδούβελης, ότι τα 4,5% που είχαν ζητήσει. Δεν βγαίνανε, δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν. Και αυτό ζητούσανε. Και αυτό ζητούσανε. Δέστε τώρα λοιπόν. Ακούσατε τον κύριο Στουρνάρα, τι είναι. Μισό λεπτό. Λέω λοιπόν ότι φέτος βγήκε, θα βγει και το 1,75 και το 3,5 είναι για το 19. Και θα δούμε, και θα δούμε μέχρι τότε. Και θα δούμε μέχρι τότε με την. Εμείς αισιοδοξούμε ότι με την οικονομία θα πάνε όλα καλά. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το οποίο βγήκε από το χρέος, από τη συμφωνία για το χρέος, είναι το 15%. Του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι το όριο. Πάμε ακόμα σε αυτό. Πάμε, γιατί έχουμε μείνει λίγο στη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αυτή, εσείς θεωρείτε ότι ήταν αποτυχημένη, δεν πέτυχε το στόχο της, ήταν κρύβονταν από πίσω η Νέα Δημοκρατία. Τι εκτιμάτε τελικά, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά από την κυβέρνηση. Εγώ θα από τότε ήταν εχθροί της χώρας, όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη, μέχρι που είναι η σαμπάνια που είπε ο κ. Κατρούγκαλος και τα ελικόπτερα που είπε ο κ. Πολάκης. Επομένως, να δούμε τι ισχύει, γιατί έχουμε μια πολυφωνία. Εγώ θα σας πω, και είμαι γραμματέας του κόμματος, δεν αναδειάζω κανέναν, ούτε είναι προσωπικές εκτιμήσεις που κάνει καθένας. Είναι η πολιτική εκτίμηση με το αποτελέσματο πια τη συγκέντρωση. Ήταν μια μικρή συγκέντρωση. Δικαίωμα είχαν ο καθένας να διαδηλώσει. Το θέμα είναι πώς αξιοποιείται για τη Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε να το αξιοποιήσει με δημόσιο λόγο από πολλά επιφανή στελέχη. Και θέλω να σας πω ότι προσπαθούσαν να προσαρμόσουν μια πραγματικότητα, την πραγματικότητα στο σχέδιό τους. Δεν τους βγήκε και αυτό. Κρύβονταν πίσω. Γιατί πάντως πιστεύετε ότι ήταν φυσιολογικό. Είναι ένα πολιτικό κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο ζητάει εκλογές. Επομένως δεν είναι λογικό να υποστηρίζει μια κίνηση που λέει σκότε φυγέτε. Δεν έχω αν το υποστηρίζει, τότε το 5.500, το 5.000 με αυτόν τον τρόπο είναι απογοητευτικό για την ίδια επιλογή τους. Αν το υποστηρίζει. Εγώ λέω λοιπόν όμως, τι υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζει και ένα άκρος επικίνδυνο σχέδιο. Θα σας πω γιατί. Με αυτά τα οποία ζητάει, με αυτά τα οποία έκανε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Δηλαδή, και έχουν πει, νομίζω και η κυρία Σημακοπούλου είχε πει ότι μας χαϊδεύουν πολύ στην Ευρώπη και τον Τσίπρα και την πολιτική την οποία ασκούμε και κακώς το κάνουν. Εάν λοιπόν αυτά είναι και είναι ενισχύ ως λόγος, τότε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θέλαν να τελειώσει η αξιολόγηση. Άρα ο στόχος ήταν να πέσει η κυβέρνηση, να είναι αριστερή παρένθεση και βεβαίως να παραμείνει το παλιό πολιτικό σύστημα. Γιατί όλο το μηντιακό, το πολιτικό, το οικονομικό. Δεν ψήφισε όμως. Δεν ψήφισε τη συμφωνία. Άρα πώς δεν ήθελε. Δεν θα ήταν πιο εύκολο τότε να σας ρίξουμε. Δεν ψήφισε τη συμφωνία. Χτυπάει στη λογική. Δεν μπορεί να ψήφισαν με 223 βουλευτές τη συμφωνία. 22 όσοι ήταν και μετά να λέτε όχι, αντιμάχιστε τη συμφωνία. Ποιος ήταν αντιμάχιστε. Δεν το λέω εγώ. Εσείς ήταν αντιμάχιστε. Δεν το λέω εγώ, κύριε Οικονομού. Το λέει η Νέα Δημοκρατία. Την ψήφισε. Εσείς κλαίτε με τις αποκρατικοποιήσεις.
με τις ιδιωτικοποιήσεις, με το ελληνικό. Κλαίει ο Υπουργός ακόμα. Εδώ έφτασαν τα δάκρυα του Υπουργού. Θα πάθει τίποτα ο καημένος. Είναι συναισθηματικός, εγώ το σέβομαι αυτό, αλλά φτάνει. Εδώ κάνουμε πολιτική, δεν κάνουμε συναισθηματικό. Ακριβώς. Εγώ λέω λοιπόν κάνουμε πολιτική. Εγώ δεν απαντάω εγώ λοιπόν. Με μένα μιλάτε. Ρωτήστε τον κάθεναν που έχει πει ότι. Λέω λοιπόν, βεβαίως, λέω λοιπόν εγώ ότι και για το θέμα του ελληνικού ή οτιδήποτε άλλο. Πήραμε μια συμφωνία την οποία είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και βελτιώσαμε αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θέλω τώρα να πούμε, είναι άλλο ζήτημα. Έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κύριε Ασημακοπούλου, για να συνεχίσουμε. Κύριε Ασημακοπούλου, εσείς καταρχήν.